πάμε στο σημείο αυτό να συνδεθούμε με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με έναν καλό φίλο, θέλω να πιστεύω, της εκπομπής μας, αυτόν που όλοι αποκαλούμε δικαίως ως τον πατέρα της ελληνικής ΑΟΣ και είναι ο άνθρωπος που ευλαβικά, σχεδόν αιμονικά κατά κάποιους, επιμένει σε κάθε μεγάλη γεωπολιτική εξέλιξη που αφορά τη χώρα μας ευθέως ή όχι ευθέως, να αναφέρεται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Είναι ο κύριος Θόδωρος Καριώτης, ομότιμος πανεπιστημιακός δάσκαλος πλέον. Κύριε Καριώτη, καλημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα σας. Θέλω να σας ρωτήσω ευθύς εξ αρχής και δράτω με έτσι από την επικαιρότητα. Στην Κύπρο είχαμε μία ευρωμεσογειακή σύνοδο πολύ σημαντική, τουλάχιστον από πλευράς εκπροσωπήσεων. Είδα ότι η τελευταία σας ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διόλου τυχαία επισημαντικά ανέφερε ότι κανείς από τους παριστάμενους ηγέτες δεν συζήτησε το θέμα της ΑΟΣ στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Λέει κάτι αυτό? Ναι, υποθέτω λέει πάρα πολλά, διότι αυτή τη στιγμή η γαλάζια υποτιθέμενη πατρίδα των Τούρκων φτάνει μέχρι την Λιβύη. Τα 7 κράτη που έλαβαν μέρος στη Λευκωσία έχουν υπογράψει δίκαιο θάλασσας. Η Κύπρος έχει ΑΟΣ. Η Γαλλία και η Ισπανία έχουν ΑΟΣ, αλλά όχι στην Μεσόγειο. Και έπρεπε να υπάρχει μία θέση να ολοκληρωθεί αυτή η ανακήρυξη και οριοθέτηση της ΑΟΣ των μεσογειακών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο και ειδικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο, και αδιαφόρησαν εντελώς. Είπανε καλά λόγια βέβαια οπωσδήποτε για την Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά τίποτα παραπάνω. Ο κύριος Τσίπρας είχε πρωτοβουλία να συμβεί αυτό το πράγμα και ο ίδιος βέβαια αποφεύγει να κουβεντιάζει αυτό το θέμα. Κατά τη γνώμη σας, οι 7 παριστάμενοι λαμβάνουν υπόψη την τουρκική προκλητικότητα και απειλή και το αποφεύγουν, ή πιστεύετε ότι και μεταξύ τους υπάρχουν ζητήματα? Ναι, υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι αποφεύγουν λόγω της Τουρκίας. Δεν έχει κανείς από αυτούς όσο αφορά τη θάλασσα έχει φιλοτουρκική θέση. Αλλά ακόμα ένας λόγος, αυτό που υπάρχει και το έχει τονίσει και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς χρόνια πριν, υπάρχει ΑΟΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ΑΟΣ και το πιο σημαντικό απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέρος της Σύμβασης του Δίκαιου της Θάλασσας, όπως 137 κράτη μέχρι στιγμής. Επομένως, υπάρχει ένα ουσιαστικό πρόβλημα και δεν ξέρω για ποιο λόγο το παραβλέπουν. Ίσως κάποιοι να νομίζουν ότι θα εκτεθούν απέναντι από την Τουρκία, αλλά αυτό είναι μια απαράδεκτη στάση. Κύριε Καριώτη, επιπλέον η χώρα μας, ενώ έχει προβεί σε ένα βήμα περισσότερο, φιλολογικά όμως, στην υπόθεση των οριοθετήσεων, το αποφασιστικό βήμα εξακολουθεί να μην το κάνει. Και την ώρα που δεν το κάνει, συντελούνται και γεωπολιτικά και ενεργειακά ραγδαίες ανακατατάξεις. Πώς το βλέπετε αυτό? Είναι τραγικό και πάλι, διότι έχουμε μείνει πολύ πίσω σε αυτό το θέμα και βέβαια υποτίθεται αυτή τη στιγμή ο καλύτερος φίλος μας είναι οι Αμερικάνοι, οι οποίοι έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Παραβιάζει το δίκαιο της θάλασσας η Κίνα και τους επιτίθεται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παραβιάζουν δίκαιο της θάλασσας η Τουρκία και δεν ανοίγουν το στόμα τους εναντίον του Ερντογάν. Επομένως, το θέμα είναι ότι εμείς δεν αναλαμβάνουμε ποτέ πρωτοβουλίες. Και αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Τσίπρας όταν πάει στην Άγκυρα ή στην Κωνσταντινούπολη, δεν ξέρω ποια τα δύο μέρη πηγαίνει, να πει στον κύριο Ερντογάν, σταματάμε την κουβέντα για την υφαλοκρηπίδα και ασχολούμεθα με την ΑΟΣ. Τι σημαίνει αυτό αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός το φέρει πάνω στο τραπέζι, τι δρομολογεί? Δρομολογεί ότι καταρχάς οι Τούρκοι θα το αρνηθούν. Οι Τούρκοι δεν αναγνωρίζουν ούτε την ΑΟΣ της Κύπρου. Και
οι Τούρκοι αυτή την περίοδο έχει αυξηθεί η παρουσία τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουν σχεδόν ξεχάσει μέχρι κάποια έννοια το Αιγαίο, γιατί ξέρουν ακόμα και στο δικαστήριο της Χάγης να πάνε, θα χάσουν το Αιγαίο με τα εκατοντάδες νησιά και βραχονησίδες που έχουμε. Αλλά ξέρει ότι ένα τεράστιο ποσοστό υδρογονανθράκων βρίσκεται στο τρίγωνο μεταξύ Καστελόριζου, Κύπρου και Κρήτης. Και γι' αυτό συνεχίζει να στέλνει τους παράνομους χάρτες και όλα αυτά που κάνει και δήθεν ψάχνει για υδρογονάνθρακες στην περιοχή. Έχει φτάσει σχεδόν να θέλει να παραβιάσει κάποια οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ και δεν νομίζω ότι ο Ερντογάν θα δεχτεί κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον εμείς πρέπει να το βάλουμε στο τραπέζι των συζητήσεων. Και ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεν μιλάμε πλέον για υφαλοκρηπίδα, έχει υπερκεραστεί από την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Όλοι οι λαοί του κόσμου μιλάνε για ΑΟΣ. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός σας ακούει αυτή τη στιγμή και το φέρνει πάνω στο τραπέζι, στο διεθνή παράγοντα η αλλαγή ταχύτητας από υφαλοκρηπίδα σε ΑΟΣ, τι θα σήμαινε, κύριε Καριώτη? Κοιτάξτε, καταρχάς μπορώ να σας πω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός με διαβάζει και δεν χρειάζεται να με ακούσει σήμερα για πρώτη φορά. Το δεύτερο είναι ότι, για αυτό σας είπα, είναι θέμα πρωτοβουλίας. Εμείς δεν ασχολούμεθα πάντοτε με το τι λένε οι άλλοι. Είναι κάποια στιγμή να λάβουμε αυτή την πρωτοβουλία και πρέπει να συμβεί και με την επιρροή, υποθέτω, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν έρχεται. Απειλούν το Καστελόριζο και οι Ευρωπαίοι δεν φωνάζουν να πούνε το Καστελόριζο δεν είναι μόνο νησί της Ελλάδας, είναι νησί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και χρειάζεται, βέβαια, το να πάει τώρα και να πει μόνο ΑΟΣ δεν σημαίνει και τίποτα. Πρέπει να είναι προετοιμασμένος. Δεν έχει υπουργό εξωτερικών που να τον πάρει μαζί του. Θα έχει μόνο τον Ναύαρχο, τον κύριο Αποστολάκη. Και εάν δεν είναι έτοιμος, ίσως καλύτερο είναι να μην αναφέρει αυτό το θέμα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθεί. Οι Τούρκοι αρνούνται να το συζητήσουν και είναι σημαντικό να έρθει αυτό στην επιφάνεια και να βγει στον παγκόσμιο τύπο ότι οι Τούρκοι αρνούνται ΑΟΣ. Πώς ερμηνεύεται το γεγονός, μιας και το αναφέρετε, κύριε Καριώτη, ότι ενώ αρνούνται την ΑΟΣ και να τη συζητήσουν καν, την ίδια ώρα και μέσα από τους χάρτες τους προκύπτει ότι συζητάνε για ΑΟΣ των κατεχομένων, του ψευδοκράτους δηλαδή, και μεταξύ τους διευθετήσεις του τουρκικού κράτους και του ψευδοκράτους. Αυτό τι δείχνει? Ότι προσπαθούν σιγά σιγά να βάλουν με το δικό του στυλ στην ατζέντα την υπόθεση ΑΟΣ ή όχι? Όχι καθόλου. Θέλω απλώς να σας διορθώσω, και αυτό έχει σημασία που το αναφέρετε. Οι Τούρκοι έφτιαξαν οριοθέτηση υφαλοκρηπίδος με το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Αμάλιστα. Δεν αναγνώρισαν ούτε στους Τουρκοκύπριους ΑΟΣ. Αμάλιστα. Και έγινε, βεβαίως, έγινε συμφωνία υφαλοκρηπίδας ανάμεσα στο ψευτοκράτος και στην Τουρκία. Δεν παίζουν με τις λέξεις, διότι αυτό θα ήταν εις βάρος τους και το ξέρανε. Δεν αναγνωρίζουν ΑΟΣ και πάνω απ' όλα δεν αναγνωρίζουν ΑΟΣ νησιών. Αναγνωρίζουν ότι τα κράτη έχουν ΑΟΣ, αλλά όχι νησιά. Η Κύπρος είναι νησί. Το ψευδοκράτος είναι μέρος νησιού. Επομένως, πολύ σωστά, όταν έγινε, πολύ σωστά για τους Τούρκους, αλλιώς θα είχαν αυτό το πρόβλημα που λέτε σήμερα, πολύ σωστά είπανε, εμείς δεν κάνουμε οριοθέτηση ΑΟΣ, αλλά κάνουμε οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας. Και το χειρότερο απ' όλα, ήθελαν να ακολουθήσουν τη γραμμή τους που μιλάει για ευθυδικία, όχι για μέση γραμμή. Δώσανε πολύ λιγότερο από τη μέση γραμμή στους Τουρκοκύπριους στην οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας μεταξύ των δύο κρατών. Άρα, το κράτος και του Τουρκίας. Άρα πρακτικά δεν υπάρχει καν στο λεξιλόγιο τους η ΑΟΣ. Θέλω, κύριε Καριώτη, να σας ρωτήσω, μιας και σήμερα, 31η Ιανουαρίου, είναι μια επέτειος όχι ευχάριστη για την Ελλάδα, είναι η κρίση των ημείων και η κατάληξή της, το περίφημο γκριζάρισμα. Επειδή αναφερθήκατε στο ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Κίνα δηλαδή φωνάζει, εδώ δεν ομιλεί. Μήπως τελικά αυτό αποκαλύπτει και τον πάγιο σχεδιασμό πλήρους ουδετεροποίησης υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ
των υδάτων της θερμής θάλασσας Αιγαίου και Μεσογείου. Ναι, δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω αυτό που είπατε εσείς, αλλά ένα από τα πράγματα που για χρόνια προτιμούσαν οι Αμερικανοί ήταν η συνεκμετάλλευση του ορυκτού μας πλούτου με την Τουρκία. Και αυτό το είχαν προτείνει πάρα πολλά χρόνια πριν. Την πρώτη φορά, από ό,τι θυμάμαι, αντέδρασε και αρνήθηκε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, αρνήθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, και εύχομαι και εμείς να αρνηθούμε κάτι τέτοιο. Πρέπει να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε κάποια συμφωνία με τους Τούρκους για την ΑΟΣ, και αν δεν τα βρούμε να πάμε στη Χάγη. Αλλά το θέμα, ξέρετε, δεν είναι πόσο το πρόβλημα αν θα έχει πλήρη επίρρεια το Καστελόριζο, αλλά το θέμα είναι οποιαδήποτε απόφαση βγάλει η Χάγη, οι Τούρκοι δεν θα τη δεχτούν, ακόμα και να είναι θετικοί για αυτούς, διότι δεν θέλουν, το σύστημά τους είναι τέτοιο, δεν θέλουν να λυθεί η ελληνοτουρκική διαφορά. Το ίδιο έκανε και η Κίνα. Η Κίνα καταστράφηκε, ήταν μια συγκλονιστική εις βάρος τους απόφαση του νέου δικαστηρίου για την Συνική Θάλασσα. Και είπε, σας γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια και συνεχίζω. Οι Τούρκοι δεν μπορούν να τα βρούνε μαζί μας, και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει και μια αμερικανική επέμβαση και κάτι με τους Ευρωπαίους για να πιστούν ότι πρέπει να λυθεί αυτό το πράγμα. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση, μέρα που είναι, και θέλω, επικαλούμε και την ακαδημαϊκή σας εμπειρία αλλά και το πώς λειτουργεί το όλο σύστημα στην Ουάσιγκτον. Υπενθυμίζω, όχι για σας, για τους ακροατές, ότι το 1991 ο τότε πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ο Μάικλ Σωτήρχος, είχε τηλεγραφήσει στο State Department ότι μέσα στην πενταετία είναι πιθανή μία αναμέτρηση Ελλάδας-Τουρκίας. Συνέβη το 1996. Επειδή και τώρα λίγος πολύ έχουμε ανάλογου τύπου και ύφους δηλώσεις από τον αμερικανικό παράγοντα κατά καιρούς, και για το Αιγαίο και για τη Μεσόγειο, Ελλάδας και Τουρκίας αντιπαράθεση, με δεδομένο ότι το 2012, κύριε Καριώτη, η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε κάποιους χάρτες, για να μην τα ξεχνάμε, οι οποίοι έδιναν δικαίωμα εκμετάλλευσης πετρελαίων κατά τη δική τους εκδοχή στην κρατική τουρκική πετρελαϊκή εταιρεία σε οικόπεδα πέριξ του συμπλέγματος του Καστελορίζου. Αυτό εσείς το θεωρείτε τυχαίο? Όχι βέβαια, για σας εξήγησα, έχουν αντιληφθεί και αυτοί ότι από τη μία πλευρά έχουν ένα πρόβλημα, το οποίο λέει ότι αυτοί έχουν μία τεράστια ακτή αλλά δεν έχουν θάλασσα. Διότι το δίκαιο της θάλασσας έδωσε πολλά δικαιώματα σε όλα τα νησιά του κόσμου. Και επομένως έχουν πρόβλημα και αντιλαμβάνονται ότι ενδιαφέρονται πλέον για τους υδρογονάνθρακες, έχουν αντιληφθεί πλέον αυτό που ξέρουν όλοι, ότι δεν υπάρχουν μεγάλη ποσότητα υδρογονανθράκων στο Αιγαίο, και ξέρουν ότι υπάρχει μεγάλη στο τρίγωνο που σας είπα προηγουμένως, όπως λέει ο Κονοφάγος και ο Φόσκολος, Κρήτη, Κύπρο και Καστελόριζο. Και γι' αυτό πηγαίνουν εκεί. Και προσπαθούν, παριστάνουν βέβαια, δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε σοβαρές έρευνες να κάνουν, ούτε εξόριξη, αλλά παριστάνουν, και αυτό θα χρησιμοποιηθεί και κάποια στιγμή, αν πάμε σε επιδιατησία ή στο δικαστήριο της Χάγης. Στο δικαστήριο του Αμβούργου, που είναι το δίκαιο θάλασσας, δεν μπορούμε να πάμε, διότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, και επομένως εκεί υπάρχει η πιθανότητα να μην δοθεί πλήρη επίρρεια στο Καστελόριζο, στο θαλάσσιο ελληνικό χώρο, και τότε κινδυνεύουμε να μην έχουμε θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο. Μάλιστα. Άρα μένετε στην άποψη που έχετε εκφράσει, ότι το σύμπλεγμα του Καστελορίζου δεν είναι ένα τυχαίο σημείο, ακροτελεύτιο σημείο του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν είναι ένα τυχαίο μέρος. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Το κλειδί στην ελληνοτουρκική διαφορά είναι το Καστελόριζο. Και εποφθαλμιούν το Καστελόριζο για μεγάλο χρονικό διάστημα, και πραγματικά και ουσιαστικά και πρακτικά κινδυνεύει το Καστελόριζο από την Τουρκία περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ελληνικό έδαφος. Τώρα, κύριε Καριώτη, πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι οι τουρκικές διεκδικήσεις
στα πλαίσια του αφηγήματος γαλάζιες πατρίδες, γαλάζια πατρίδα, φτάνει μέχρι και νότιο-νότιο-ανατολικά της Κρήτης και η ρημούλκηση, η απόπειρα ρημούλκησης της Λιβύης εντάσσεται προφανώς σε αυτό το σχεδιασμό. Πόσο εφικτό είναι? Καθόλου. Αυτό είναι, δηλαδή, οι χάρτες της Τουρκίας είναι εντελώς παράνομοι και θα καταρριφθούν οπουδήποτε παρουσιαστούν. Αλλά το τελευταίο που έκαναν πριν λίγο καιρό και ο καθηγητής ο Συρίγος το έδειξε με χάρτες, είναι το γεγονός ότι φτάνουν να έχουν θαλάσσια σύνορα με τη Λιβύη. Το να λένε ότι έχουν θαλάσσια σύνορα με την Αίγυπτο είναι τουλάχιστον αρκετά λογικό, αλλά να φτάνουν έξω από την Μάλτα και την Λιβύη είναι πρωτοφανές αυτό και ουσιαστικά γελίο σε σχέση με το δίκαιο της θάλασσας. Γελίο σε σχέση με το δίκαιο της θάλασσας. Πόσα... Ναι, βέβαια, αυτοί δεν έχουν προβλήματα προφανώς να κάνουν. Άρα πώς το αποκωδικοποιείτε όμως, ακόμη και αν είναι ακραίο, θεωρείτε ότι γίνεται για ποιο λόγο? Ένας από τους λόγους που γίνεται είναι ότι όταν προσπαθείς να πεις ότι έχεις ένα τεράστιο θαλάσσιο χώρο, ξέρεις ότι αν έρθει σε κάποια διευθέτηση ή πας στο δικαστήριο, δεν θα πούνε δεν δικαιούσε τίποτα, δικαιούσε το μισό. Δηλαδή αυτό, γιατί εμείς σε σχέση με το Καστελόριζο, τα Καστελόριζα, παρόμοια Καστελόριζα άλλων κρατών, έχουν χάσει. Οι Τούρκοι πιστεύουν στο θέμα της ευθυδικίας και όχι της μέσης γραμμής. Τα δικαστήρια, και υπάρχουν νησιά σαν το Καστελόριζο που ανήκαν σε κάποια κράτη και έχασαν την πλήρη επίρρεια. Τους δώσανε το μισό του μισού που δικαιούνται. Αυτό προσπαθούν να κάνουν και οι Τούρκοι, πρώτον λέγοντας, κοιτάξτε, εμείς για δεκάδες χρόνια λέμε ότι αυτή η περιοχή είναι δική μας. Και τώρα, για να δείξουν ότι πόσο δίκαιο έχουν στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουν φτάσει και να φτάσουν σχεδόν στην κεντρική Μεσόγειο, μπορούμε να πούμε, και να λένε, εφόσον εμείς έχουμε θαλάσσιο σύνορο μέχρι τη Λιβύη, δεν μπορείτε να πείτε δεν έχουμε τίποτα, και να παραμείνει ο χάρτης της ΑΟΣ της Ελλάδας που δείχνει ότι η Ελλάδα έχει θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο. Επειδή πολλοί ακροατές μπορεί να μην γνωρίζουν όπως εσείς, η αρχή της ευθυδικίας για την Τουρκία στηρίζεται στην άποψη ότι εγώ είμαι η μεγάλη στεριά που δικαιούμαι αυτό που δεν μπορεί. Σημαίνει, ναι. Όχι, σημαίνει να είναι μια δίκαιη λύση. Ναι. Οι διευθετήσεις που έχουν κάνει τα διεθνή δικαστήρια σε σχέση με αυτό κάνουν μία διευθέτηση, μία οριοθέτηση, συγγνώμη, με βάση το δίκαιο της θάλασσας, δηλαδή τη μέση γραμμή. Και λένε μετά, αλλά αυτό είναι άδικο, it's unfair. Mm-hmm. Και κάνουν την πρώτη οριοθέτηση με βάση τη μέση γραμμή και την άλλη υποτιθέμενη με βάση την δικαιοσύνη ή ευθυδικία, όπως είναι η σωστή λέξη, equity στα αγγλικά, δίνουν τη μισή θάλασσα από αυτή που επιζητούσε το άλλο κράτος. Και γι' αυτό είπα ότι ίσως χάσουμε μια μεγάλη μερίδα εάν φτάσουμε εκεί, αλλά σας εξήγησα ότι ακόμα και αυτό δεν θα το δεχτούνε, διότι λύνεται ελληνοτουρκική διαφορά. Άρα για αυτούς δεν μπορούν αυτοί να επιβιώσουν χωρίς να έχουν εμάς σαν εχθρό. Είναι κομβικής σημασίας να παραμένει, λέτε, η διαφορά πάνω στο τραπέζι, ακόμη και αν τους δικαίωνε υποθετικά ένα διεθνές διοικητικό όργανο, ε? Βέβαια, γιατί εμείς θα πούμε και τελειώσαμε, δηλαδή χρειαζόμαστε και λιγότερες αμυντικές δαπάνες και τα λοιπά. Δεν υπάρχει εχθρός απέναντί μας πλέον και δεν θα μπορούν να θα έχουν διεκδικήσεις και τα λοιπά. Και γι' αυτό σας είπα θα παριστάνουν τους Κινέζους. Παρόλο ότι από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, οι Κινέζοι παριστάνουν τους Τούρκους, έχω πει αρκετές φορές. Μιας και το θίξατε και πολλοίς κόσμος το διαβάζει από το δικό σας σκεπτικό κυρίως, αλλά θέλω να το πείτε όσο πιο απλά γίνεται. Τι σημαίνει οι Κινέζοι κάνουν τους Τούρκους ή οι Τούρκοι κάνουν τους Κινέζους? Είναι με επίκεντρο την ΑΟΣ μιλώντας πάντα. Και αν έχετε καταλήξει σήμερα με την εμπειρία που έχετε στο θέμα, ποιος τελικά προσποιείται τον άλλον?
Κοιτάξτε, το θέμα είναι απλώς να σκεφτεί κανείς χρονολογικά ποιοι ξεκίνησαν. Οι τουρκικές απαιτήσεις, οι παράνομες αυτές τουρκικές απαιτήσεις, ξεκίνησαν πριν αρχίσει η διαφορά στην Συνική θάλασσα, στην νότια Συνική θάλασσα της Κίνας. Και οι Τούρκοι παρανομούν αγνοώντας το δίκαιο της θάλασσας. Και γι' αυτό είπα ποιος, για να πούμε ποιος είναι ποιος, οι Κινέζοι παριστάν τους Τούρκους ή οι Τούρκοι τους Κινέζους, είναι αυτές τις παρανομίες ποιος τις πρωτοξεκίνησε. Και χρονολογικά ουσιαστικά τις έχουν ξεκινήσει οι Τούρκοι. Το πρόβλημα της Συνικής θάλασσας υπήρχε πάντοτε με την Κίνα, αλλά εμφανίστηκε πάλι τώρα τελευταία, πριν μερικά χρόνια, και με την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης που κατατρόπωσε, όπως είπα προηγουμένως, την Κίνα. Χρονολογικά φαίνεται ότι το ξεκίνησαν πρώτοι οι Τούρκοι, και γι' αυτό λέμε ότι ουσιαστικά πρέπει να λέμε η Κίνα παριστάνει την Τουρκία και όχι η Τουρκία την Κίνα. Αλλά η ουσία δεν έχει καμία αξία ποιος παραβίασε πρώτος το δίκαιο της θάλασσας. Τώρα παραβιάζουν και οι δύο το δίκαιο της θάλασσας, και οι Αμερικανοί λένε κακώς παραβιάζεται το δίκαιο της θάλασσας Κινέζοι, και λένε δεν επαναλαμβάνουν το ίδιο για την Τουρκία. Για να έρθω τώρα λίγο στα καθημάς. Επειδή ακούω τους πολιτικούς και το τελευταίο διάστημα, και με αφορμή τη συζήτηση για τη Συμφωνία των Πρεσπών και την περίφημη διευκόλυνση ακόμη και για ΟΣ που ετέθηκε το θέμα, η άλλη πλευρά είπε ότι υπήρχε στην ενδιάμεση συμφωνία. Όμως διαπίστωσα, κύριε Καριώτη, ότι σε αρκετούς πολιτικούς και διαρχηγούς είναι θολό το περί ανακηρύξεως ΑΟΣ και οριοθετήσεως ΑΟΣ. Ναι, κοιτάξτε, είναι κάτι που δεν είναι μόνο η πολιτική ηγεσία, δεν είναι και τόσο εύκολο πράγμα. Καταρχάς, όταν λες οριοθετείς κάτι, πρέπει να υπάρχει. Η υφαλοκρηπίδα υφίσταται. Δεν χρειάζεται να την ανακηρύξεις, αλλά πρέπει να την οριοθετήσεις. Οι Τούρκοι, ένα από τα σημεία που παρεμβαίνουν, όταν πηγαίνουν και κάνουν παραβιάσεις ουσιαστικά της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, όχι της ΑΟΣ, έξω από το Καστελόριζο, αυτή δεν είναι υπό την έννοια του διεθνούς δικαίου δική μας υφαλοκρηπίδα, λέγοντας ότι πρέπει να έχει οριοθετηθεί. Αν την είχαμε οριοθετήσει, τότε είναι μεγάλη παραβίαση των Τούρκων. Αυτή τη στιγμή πηγαίνουν και κάνουν υποτιθέμενες έρευνες σε μια περιοχή που είναι η δική μας υφαλοκρηπίδα, αλλά δεν είναι το ίδιο όπως είναι η Κυπριακή ΑΟΣ, η οποία είναι οριοθετημένη. Και η ανακήρυξη σημαίνει ότι πρέπει να πεις ότι έχω αυτό το πράγμα, ούτως ώστε να μπορείς να το οριοθετήσεις. Αυτό βέβαια έχει αλλάξει κάπως. Η Τουρκία δεν μας έχει πει ποτέ casus belli για ανακήρυξη ΑΟΣ, μόνο για χωρικά ύδατα. Και το θέμα όμως είναι ότι εμείς θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την ανακήρυξη αν νομίζουμε ότι θα αντιδράσει έντονα η Τουρκία, και να κάνουμε θεωρητικά ίσως κάτι χειρότερο, να κάνουμε οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς να έχουμε κάνει ανακήρυξη, διότι έχουμε το προηγούμενο του Ισραήλ. Άρα λέτε το ότι, Ισραήλ, μισό λεπτό για να το καταλάβουμε όλοι, λέτε ότι προφανώς και για να πεις ότι έχεις ΑΟΣ πρέπει να την ανακήρυξεις, ωστόσο για να κάνεις οριοθέτηση δεν είναι και προϋπόθεση να την έχεις ανακήρυξη, ε? Ναι, αυτό είναι προϋπόθεση, αλλά αυτό έχει αλλάξει πλέον με την πρωτοβουλία των Ισραηλινών, των Ισραηλιτών. Διότι, παραδείγματος χάρη, ήθελε να οριοθετήσει ΑΟΣ ο Ρόναλντ Ρέγκαν στην Αμερική και ανακήρυξε ΑΟΣ, ενώ δεν είχε υπογράψει και δεν έχουν ακόμα επικυρώσει τη σύμβαση του δίκαιου της θάλασσας, για να μπορεί να οριοθετήσει με Καναδά, Μεξικό κτλ. Και με Ρωσία από την πλευρά της Αλάσκας, έπρεπε να ανακηρύξει ΑΟΣ. Όλα τα κράτη που έχουν οριοθετήσει ΑΟΣ έχουν ανακηρύξει πρώτα ΑΟΣ. Αλλά εμείς αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα προηγούμενο στο δίκαιο της θάλασσας και δεν έφερε κανείς αντίρρηση στο Ισραήλ, που οριοθέτησε με Κύπρο, Αίγυπτο και Λίβανο
χωρίς να έχει ανακηρύξει. Επομένως, εμείς θα μπορούσαμε, η πιο σημαντική μας οριοθέτηση, ναι, δεν είναι ουσιαστικά με την Κύπρο, υπό την έννοια ότι εκεί μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη παρέμβαση, είναι με την Αίγυπτο. Διότι αν κάνουμε τη σωστή οριοθέτηση με την Αίγυπτο, ναι, η Αίγυπτος δεν έχει θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία. Και αν θέλει η Τουρκία να πανεύει από νομικής πλευράς βέβαια και πάει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγη και να πει αυτή είναι μια απαράδεκτη οριοθέτηση, εμείς δεν πρέπει να δεχτούμε να πάμε στη Χάγη, εκτός αν οι Τούρκοι πούνε ότι θα κάνουμε οριοθέτηση της ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, όχι μόνο το σημείο το μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας. Α, μάλιστα. Άρα για σας το κλειδί των οριοθετήσεων για την Ελλάδα είναι με την Αίγυπτο ουσιαστικά, ε? Βεβαίως, διότι θα είναι πιο προκλητικό, υπό την έννοια ότι θα είναι πιο προκλητική ενέργεια, έτσι θα τη θεωρήσουν οι Τούρκοι, την οριοθέτηση του δικού μας, της δικής μας ΑΟΣ με την Κυπριακή. Βέβαια, οριοθετώντας με την Αίγυπτο, έμεσα έχουμε οριοθετήσει και με την Κύπρο. Γιατί? Διότι θα φανεί ότι εμείς έχουμε θαλάσσια σύνορα, τα σωστά θαλάσσια με την Αίγυπτο, αλλά ταυτοχρόνως ο χάρτης θα δείχνει έμεσα ότι έχουμε και θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο. Δεν μπορεί η Ελλάδα να έχει θαλάσσια σύνορα με την Αίγυπτο με τον τρόπο που θα γίνει η οριοθέτηση. Αυτό θα δείχνει ότι η Ελλάδα έχει και θαλάσσια σύνορα με το νησί της Κύπρου. Η διαδικασία της ανακήρυξης ΑΟΣ είναι απλή ή είναι μία πολυσύνθετη διαδικασία, κύριε Καριώτη? Είναι πάρα πολύ απλή. Υπάρχουν δύο τρόποι, ή συζήτηση και ψήφιση νομοσχεδίου στην Βουλή ή προεδρικό διάταγμα. Εγώ έχω προτείνει προεδρικό διάταγμα, ούτως ώστε να μην υπάρχει μία συζήτηση μέσα στην Ελληνική Βουλή που μπορεί να τσακώνονται οι Χρυσαυγίτες και κάποιοι άλλοι για τα εθνικά θέματα και ιδιαίτερα για το θέμα της ΑΟΣ, και να το παρακολουθούν οι Τούρκοι και να γνωρίζουν ότι το νομοσχέδιο αύριο μεθαύριο θα περάσει. Το προεδρικό διάταγμα, εγώ προτείνω το προεδρικό διάταγμα που έκανε ο πρόεδρος Ρέγκαν. Ο πρόεδρος Ρέγκαν υπέγραψε μια σελίδα, την οποία μπορούμε και ουσιαστικά και εμείς να αντιγράψουμε στα ελληνικά, και ανακήρυξε την ΑΟΣ το 1983, ένα χρόνο μετά την ψήφιση του δίκαιου της θάλασσας. Και αυτό θεωρώ ότι θα βγει την ώρα που μπαίνει στο ΦΕΚ και θα γράψουν οι εφημερίδες ότι έγινε η ανακήρυξη της ΑΟΣ. Δηλαδή δεν χρειάζεται, και βέβαια θα χρειαστεί, να ενημερώσουμε τη διεθνή κοινότητα, ιδιαίτερα τις μεγάλες δυνάμεις, η Κίνα, Ρωσία, Αμερική, Ευρώπη, ότι θα ανακηρύξουμε ΑΟΣ, και πρέπει να υπάρχει η θέση αυτών, ότι όπως έκαναν και με την Κύπρο. Ο Τάσος Παπαδόπουλος έκανε ανακήρυξη ΑΟΣ και όλα τα κράτη του κόσμου του είπανε μπράβο, σωστά το έκανες και δεν έκανες καμία παράνομη πράξη. Τέτοια δήλωση που κάνανε με τον Τάσο Παπαδόπουλο πρέπει να κάνουν και με εμάς. Σε αυτή την ανακήρυξη, αν υποθέσουμε ότι πάει σε ένα προεδρικό διάταγμα, όπως λέτε, μάλιστα, στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης και με μια αλφα δημοσιότητα στον τύπο, αναφέρονται επακριβώς και οι συντεταγμένες, επιτρέψτε μου, μπορεί να είναι αδόκιμος για σας ο όρος, της ΑΟΣ ή όχι? Ναι, αυτό είναι πολύ καλό σημείο που λέτε, διότι αυτό σημαίνει οριοθέτηση. Δηλαδή, όταν δημιουργήθηκε η ΑΟΣ της Κύπρου, είναι πάρα πολύ καλό το ερώτημά σας, όταν δημιουργήθηκε η ΑΟΣ της Κύπρου από τον Τάσο Παπαδόπουλο μέσω της Κυπριακής Βουλής, δεν υπήρξε χάρτης που να δείχνει την ΑΟΣ της Κύπρου όπως τη δείχνουν σήμερα. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες πηγαίνουν μόνο όταν υπάρχει οριοθέτηση. Η Ελλάδα, ούτε και η Αμερική, γι' αυτό σας είπα, ο Ρόναλντ Ρέγκαν υπέγραψε προεδρικό διάταγμα για ανακήρυξη που δεν υπάρχουν γεωγραφικές συντεταγμένες. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες υπάρχουν όταν λέει τώρα θα κάνω οριοθέτηση με τον Καναδά,
οριοθέτηση με το Μεξικό, οριοθέτηση με Κούβα, με Μπαχάμας και με τη Ρωσία. Αυτές είναι οι οριοθετήσεις. Αλλά δεν έστειλε γεωγραφικές συντεταγμένες. Επομένως το προεδρικό διάτημα το ελληνικό, όπως και το της Βουλής των Κυπρίων, δεν έχει γεωγραφικές συντεταγμένες. Και αυτό ίσως είναι η καλύτερη απάντηση, ποια είναι η διαφορά μεταξύ ανακήρυξης και οριοθέτησης. Η ανακήρυξη λέει φτιάχνω ΑΟΣ, δεν δείχνει χάρτες. Η οριοθέτηση δείχνει χάρτες με γεωγραφικές συντεταγμένες που ακριβώς είναι η οριοθέτηση μιας χώρας με άλλες χώρες. Κύριε Καριώτη, η συζήτηση για τα δυτικά της χώρας, γιατί πολλές φορές από ορισμένα κομμάτια αντιλαμβάνεσαι και πώς εξελίσσονται τα δρόμενα. Και εννοώ με την Αλβανία, που ξέρετε ότι ένα συνταγματικό δικαστήριο προφανώς πολιτικά μοχλευμένο στην Αλβανία ακύρωσε ουσιαστικά τα όσα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και τότε αλβανικής, αλλά και με την Ιταλία, που είναι πιο απλά τα πράγματα, και οι δύο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι μόνο. Παρακολουθώντας την εξέλιξη, γιατί ακούμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα, ιδίως με την Αλβανία πάλι, υπάρχει κάτι που σας προβληματίζει? Αυτό που με προβληματίζει, το άκουσα σήμερα σε ένα από τα προγράμματα τηλεόρασης στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι πού, όπου κάποιος είπε ότι ο κύριος Τσίπρας, πηγαίνοντας στον Ερντογάν, θα του πει ότι θα κάνουμε επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης μας μόνο στο Ιόνιο, σε 12 μίλια. Αυτό θα είναι εντελώς απαράδεκτο πράγμα. Υπάρχει αυτή, θα είναι πάλι μια παγκόσμια πρωτοτυπία που θα έχουμε διαφορετικά χωρικά ύδατα και βασικά λέμε δεχόμαστε τις θέσεις της Τουρκίας μια και δεν κάνουμε το ίδιο που υποτίθεται είναι κάζους μπέλι. Και εύχομαι να μην συμβεί αυτό το πράγμα. Άρα λέτε μισό λεπτό. Από την άλλη πλευρά, μισό λεπτό, τα χωρικά μας είδα, δηλαδή, κύριε Καριώτη, αν μου επιτρέπετε, άρα λέτε ότι η τμηματική επέκταση αιγιαλίτιδας ζώνης είναι λάθος? Τραγικό λάθος, όπως θα ήταν και προσπαθούσε και αυτό να κάνει ο κύριος Κοντζιάς, ευτυχώς που έφυγε, να κάνει τμηματική ανακήρυξη και οριοθέτηση ΑΟΣ από μία πλευρά και ένα διαφορετικό τις άλλες. Τμηματική ανακήρυξη δεν συμβαίνει πουθενά. Και μάλιστα αυτό θα είναι εις βάρος μας, γιατί κακώς το είπα, δεν σημαίνει πουθενά. Έχει συμβεί στην Τουρκία. Η Τουρκία έκανε τμηματική οριοθέτηση μόνο στη Μαύρη Θάλασσα. Και έκανε και τμηματική ανακήρυξη. Δεν υπάρχει κανένα κράτος που έχει κάνει τμηματική ανακήρυξη ΑΟΣ. Μάλιστα. Τώρα, αυτό που σας ρώτησα σε σχέση με την Αλβανία. Ναι, κοιτάξτε, το θέση με την Αλβανία είναι πολύ απλή. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να επιμένουμε ότι η οριοθέτηση που έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν τότε υπουργός, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, είναι η καλύτερη οριοθέτηση που μπορούσαμε να έχουμε κάνει και καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να πάει πίσω σε αυτήν. Ο Κοντζιάς προσπάθησε να έρθει σε μια νέα συμφωνία η οποία σήμαινε ότι εμείς θα δίναμε κάτι παραπάνω στην Αλβανία. Είναι με βάση το δίκαιο της θάλασσας, αυτή είναι η πολύ σωστή οριοθέτηση. Το Υπουργείο Εξωτερικών τότε έκανε μια πάρα πολύ καλή συμφωνία, όπου οι επόμενες ελληνικές κυβερνήσεις πρέπει να επιμένουν ότι αυτό πρέπει να γίνει. Και βέβαια θα μπορούμε και εμείς να χρησιμοποιήσουμε ορισμένα μέσα, λέγοντάς τους ότι κοιτάξτε, θέλετε να γίνετε και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλετε ένας αγωγός να περάσει από την Ελλάδα σε εσάς, αυτά δεν θα συμβούν αν δεν υπογράψετε την σωστή οριοθέτηση του 2009. Κύριε Καριώτη, φτάνοντας προς το τέλος μιας πολύ ενδιαφέρουσας για μια φορά ακόμη συνομιλίας μαζί σας, δεν μπορώ να τα αποφύγω, γιατί ήταν τις προηγούμενες μέρες ερώτημα πάρα πολλών ακροατών με αφορμή τη συζήτηση για την κύρωση συμφωνίας των Πρεσπών περί των διευκολύνσεων ναυτικών και όχι μόνο, ακόμη και στο επίπεδο της ΑΟΣ, παρότι δεν την έχουμε ανακηρύξει, για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που μέλεται να ονομαστεί Βόρεια Μακεδονία, κρατώ τα επίσημα ακόμη. Εδώ έχετε να σημειώσετε κάτι? Ναι, βέβαια, είχα γράψει ένα άρθρο, το ανέφερε και ο κύριος Μανιάτης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Ελληνική Βουλή, διότι εκεί πάλι είχαμε μια παγκόσμια πρωτοτυπία που δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή
Το δίκαιο της θάλασσας πρέπει επίσης να επισημάνουμε, διότι ορισμένοι στην Ελλάδα και πολιτικοί αναφέρουν ότι ετοιμάζονται να μας πάρουν το πετρέλαιο και φυσικό αέριο στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτό είναι απολύτως ψευδές. Το δίκαιο της θάλασσας δίνει στα περίκλειστα κράτη δικαιώματα μόνο στην αλληλεία. Μισό λεπτό για να το καταλάβουν όλοι οι ακροατές. Είναι κρίσιμο αυτό που λέτε. Άρα ό,τι περιέχεται και στη λεγόμενη ενδιάμεση συμφωνία επί Ανδρέα Παπανδρέου το 1995 και ό,τι περιέχεται και τώρα για ένα περίκλειστο κράτος όπως το γειτονικό μας, δεν αφορά την υπόθεση υδρογονανθράκων. Απολύτως σωστό. Και το δίκαιο της θάλασσας το αναφέρει και στις πρέσπες έμεσα αναφέρεται και αυτό. Εκείνο που είναι πολύ παράξενο είναι πώς συζητάμε σε μια τέτοια διεθνή συμφωνία πράγματα που δεν έχουν γίνει πουθενά αλλού. Δηλαδή ένα περίκλειστο κράτος όταν υφίσταται, και αυτό θα υφίσταται κάποια στιγμή έστω και με το όνομα Βόρεια Μακεδονία, πρέπει να πάει και να ζητήσει να μπορεί να ψαρεύει στην ελληνική ΑΟΣ και εκεί που υπάρχει υπερίσευμα. Σε εμάς δεν υπάρχει υπερίσευμα έτσι κι αλλιώς, αλλά το θέμα είναι ότι κανένα κράτος δεν το έχει κάνει σε μια συμφωνία που τώρα έχει ετοιμαστεί. Δηλαδή δεν έχει πει η Ελβετία ή η Αυστρία που είναι περίκλειστα κράτη να πάμε προς τα κάτω στη Μεσόγειο και να ζητήσουμε από τα παράκτια κράτη να μας δώσουν ένα μέρος της αλληλείας τους χωρίς καμία άλλη πρωτοβουλία. Αυτό δηλαδή δεν έπρεπε, αυτό που προσπαθώ να πω, δεν έπρεπε να υπάρχει αυτό το πράγμα μέσα στη συμφωνία. Κάποια στιγμή ένα κράτος που θα λέγεται Βόρεια Μακεδονία θα έχει δικαίωμα να πάει όπως άλλα περίκλειστα κράτη και να πούνε θέλουμε λίγα από τα ψάρια σας. Αλλά αυτό θα γίνει μετά. Δεν έρχονται τα περίκλειστα κράτη, δεν έχουν έρθει και λένε εμείς έχουμε αυτά τα δικαιώματα, θα τα πάρουμε χωρίς να ρωτήσουμε κανέναν. Αλλά το πιο σημαντικό που σας είπα είναι δεν έχει καμία σχέση και δεν κινδυνεύει η Ελλάδα να χάσει τους υδρογονάνθρακες που έχει. Θέλω κλείνοντας, κύριε Καριώτη, επειδή βλέπω μια μόνιμη και διαρκή αγωνία σας και καλώς κατά τη γνώμη μου, να σας ρωτήσω με τόσο ανοιχτό το πεδίο των ερευνών στους υδρογονάνθρακες, έχουμε πια και Ινστιτούτο εδώ στην Κρήτη, την ίδρυση Ινστιτούτου που έχει σχέση με τους υδρογονάνθρακες. Σημαντικό και αυτό. Βεβαίως. Με τέτοιες προωθημένες πια έρευνες από πολυεθνικούς κολοσσούς, με όλους τους μεγάλους παίκτες μέσα στο παιχνίδι της Μεσογείου, τους αγωγούς, χίλια δύο πράγματα, ακόμη και τους αγωγούς που φτάνουν στα Δυτικά Βαλκάνια. Αν σας ρωτούσε κάποιος τι επίλογο θα βάζατε στο θέμα ΑΟΣ ως απόλυτη προτεραιότητα, πώς θα το περιγράφατε? Κοιτάξτε, όλα τα κράτη ασχολούνται με την ΑΟΣ τους και ψάχνουν για υδρογονάνθρακες. Εμείς δεν έχουμε κάνει ούτε την πρώτη σοβαρή έρευνα για υδρογονάνθρακες. Και το πιο κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι τα δύο οικόπεδα νότιο-δυτικά της Κρήτης που έχουν δοθεί στην Exxon, στην Total και στην ελληνική εταιρεία και νομίζω ότι αυτό είναι κρίσιμο. Όπως έχουν αναφέρει οι ειδικοί, φαίνεται ότι η πληθώρα των υδρογονανθράκων μας σε σοβαρό ποσοστό και μέγεθος είναι σε αυτό το σημείο και πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε. Τριτοκοσμικά κράτη, ευρωπαϊκά κράτη, οι πάντες ψάχνουν και τρυπάνε τη θάλασσά τους να βρούνε υδρογονάνθρακες και εμείς δεν έχουμε απολύτως κάνει τίποτα, έχουμε μείνει τόσο πολύ πίσω. Πρέπει αυτό να αρχίσει για να βοηθήσει πολύ μακροπρόθεσμα βέβαια και την ελληνική οικονομία.